Πριν ξεκινήσω την ομιλία, θέλω να κάνω μία παράκληση σε όλους εσάς. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν μπορείτε μέσα σας να κάνετε μία προσευχή στον Άγιο Παΐσιο, να βάλει το χέρι του, να πάει καλά η ομιλία και να βγούμε από εδώ πέρα όλοι ωφελημένοι, και εσείς και εγώ. Αυτή την προσευχή τη ζητάω γιατί πάντοτε αισθάνομαι μία δυσκολία όταν είναι να μιλήσω για τον Άγιο, γιατί μου φαίνεται έτσι πολύ υψηλό στόχος και πολύ δύσκολο το να περιγράψει κανείς έναν Άγιο. Φοβάμαι κιόλας, γιατί το μυαλό μου και η ψυχή μου είναι γεμάτη πάθη και είναι δύσκολο για έναν εμπαθή άνθρωπο να περιγράφει έναν Άγιο ο οποίος έχει καθαρίσει τη ψυχή του και έχει γίνει έτσι κρίσταλο ολοφώτινο που έχει φωτίσει όλο τον κόσμο. Το πρώτο που μου κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση και από εδώ ήθελα να ξεκινήσουμε είναι το πώς διαδόθηκε η φήμη του Αγίου παγκοσμίως. Μιλάμε ότι έγινε μία έκρηξη, ένα μπουμ το οποίο αγκάλιασε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι Άγιοι, οι οποίοι, να, όπως είναι η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, οι οποίοι έχουν έτσι έναν τοπικό χαρακτήρα, η φήμη τους δεν εξαπλώνεται πολύ, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο νεομάρτυρας ο Άγιος Γιώργος τα Ιωάννινα. Και άλλοι πολλοί, να μην τους αναφέρουμε έναν ένα, που έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα. Με τον Γέροντα, με τον Άγιο Παΐσιο, έγινε ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η φήμη του διαδόθηκε παγκοσμίως. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Βουλγάρικα, ρουμάνικα, κορεάτικα, αραβικά, αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα, πού θέλετε. Στη Ρωσία, ξέρω εγώ, λένε ότι έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα, χώρες σε άλλες χώρες. Και όλα αυτά γίνανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρεί το Άγιος ακόμα όταν ζούσε. Πλήθη κόσμου πήγαιναν να τον επισκεφθούν και στο κελάκι του στο Άγιο Όρος, αλλά και τις δύο φορές το χρόνο που έβγαινε εδώ έξω. Πλήθη κόσμου. Έστειλα μια φορά τη γυναίκα μου, τότε ήμασταν ανήπαντροι, μικρά παιδιά, φοιτητές, της λέω πάρε να πάρεις την ευχή του. Τη συνάντησα μετά από δύο μέρες, πήρε την ευχή του, όχι. Τη λέω γιατί όχι, εγώ είμαι φαντάρος. Λέει πήγα από τις 5 το απόγευμα και φτάσαμε 3 η ώρα το βράδυ και ήμασταν λέει στην αυλή του μοναστηριού, μια πλατεία φανταστείτε η αυλή του μοναστηριού 10 φορές σαν και αυτή την αίθουσα και ήμασταν στριμωγμένοι λέει σαν μέσα στο λεωφορείο που είχα κουραστεί λέει και έφυγα. Και αναρωτιέται κανείς και λέει τι ήταν αυτό που τραβούσε όλους αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να πάνε το συναντήσουν. Να πάνε να σταθούν μπροστά του πόσο. Πόσο να σταθεί ένα τέτοια τεράστια πλήθη. Μιλάμε για 10.000 άνθρωποι ας πούμε. 3 χιλιόμετρα κάνανε ουρά τα αυτοκίνητα που τα παρκαρισμένα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στυκόντουσαν εκεί για να περιμένουν να βρεθούν μπροστά του λίγα δευτερόλεπτα. Και τι στο καλό θα μπορούσε να συμβεί μέσα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Και τι ήταν αυτό που τραβούσε τους ανθρώπους πάνω στον Άγιο Παΐσιο. Γιατί πήγαιναν στον Άγιο Παΐσιο ας πούμε και δεν πήγαιναν σε κάποιον άλλον. Μορφωμένος δεν ήταν, μέχρι Τετάρτη Δημοτικού είχε πάει. Μου έλεγε, λέει η μάνα μου να τελειώσει το δημοτικό και εγώ δεν την άκουσα, λέει. Μπόι δεν είχε, αξίωμα δεν είχε, ούτε παπάς ήταν, ούτε δεσπότης, τίποτα. Μόρφος είπαμε δεν είχε. Τι ήταν αυτό που τραβούσε τους ανθρώπους πάνω του. Κι όμως πήγαιναν σε αυτόν και πατριάρχες και επίσκοποι και ηγούμενοι και βουλευτές και πολιτικοί και γερουσιαστές από την Αμερική και μορφωμένοι και αμόρφωτοι και οικογενειάρχες και ναρκωμανείς και στρατιωτικοί και αναρχικοί.
Δηλαδή όλος ο κόσμος πήγαινε εκεί πέρα. Και το περίεργο ήταν ότι όλοι αυτοί φεύγανε από εκεί αλλαγμένοι, φεύγανε ωφελημένοι, φεύγανε ευχαριστημένοι, φεύγανε αναπαυμένοι από κοντά του. Τι είχε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τόσο έντονο που τραβούσε έτσι σαν μαγνήτη τους ανθρώπους πάνω του? Αυτό το οποίο είχε ο Άγιος Παΐσιος ήταν η χάρη του Θεού. Αν θέλουμε να πούμε έτσι με μια λέξη, ήταν η χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη του Θεού λοιπόν ενεργούσε μέσα από το γέροντα πάνω στους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές συμβαίνανε περίεργα πράγματα. Να, ένα παράδειγμα σας πω. Καθόμασταν δίπλα και συζητούσαμε σε ένα πρόχειρο παγκάκι εκεί που είχε στην αυλή του. Εκεί που συζητούσαμε, με χτύπησε μια ευωδία, σηκώθηκα πάνω, άρχισα να κοιτάζω δεξιά-αριστερά, να ψάχνω να βρω πού καίει το θυμία μου, από πού έρχεται αυτή η ευωδία. Και μάλιστα έτσι είχα βγει και λίγο, πώς να το πω, εκτός αυτού να το πούμε λίγο περίεργα, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πού είναι, τι συμβαίνει. Οπότε με ρώτησε ο γέροντας ήσυχα, μου λέει σου ευωδίασε, και εγώ ντροπαλά κάθισα δίπλα του και του λέω ναι γέροντα ευωδιάζει πολύ. Γιατί κατάλαβα ότι αυτός ήταν η πηγή της ευωδίας. Αυτή η ευωδία όμως δεν είναι απλώς έτσι σαν ένα άρωμα που μυρίζουμε και χτυπάει τη μύτη μας. Έφερνε μέσα στη ψυχή του ανθρώπου μια αλλίωση. Ενώ το άρωμα δεν φέρνει, φτάνει μέχρι τη μύτη, άντε το ευχαριστιέσαι. Αυτό όμως πήγαινε βαθιά, πήγαινε μέσα στη ψυχή. Έφερνε μια ειρήνη, έφερνε μια χαρά, αλλιωνόταν ο άνθρωπος με ένα θετικό, με ένα καλό τρόπο. Τέτοιες ευωδίες, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει και μπορεί να έχετε ζήσει και πολλοί από εσάς, βιώνουμε πολλοί χριστιανοί όταν προσκυνάμε τα Αγία Λείψανα, όταν προσκυνάμε το Τίμιο Ξύλο, όταν προσκυνάμε θαυματουργές εικόνες. Είναι η χάρη του Θεού που δράει μέσα από τον Άγιο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα πώς ο Άγιος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Γιατί πολλοί άνθρωποι που το συνάντησαν έτσι στο πόδι για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά του, ξέρω εγώ περιπτώσεις που βγαίνουν και λένε ότι άλλαξε η ζωή μου. Πώς άλλαξε η ζωή του μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα, με μια τόση μικρή συνάντηση? Θα σας πω μερικά παραδείγματα, θεωρίες δεν θα πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, όπως εμείς το έχουμε τώρα φυσικό και βλέπουμε ο ένας τα μάτια του άλλου, το πρόσωπο, τα μαλλιά, τι χρώμα έχουν, τα μάτια τι χρώμα έχουν, και το κάνουμε αυτό χωρίς σκόπο. Μας είναι φυσικό, όπως μας είναι φυσικό να μιλάμε. Έτσι ήταν φυσικό για τον Άγιο Παΐσιο να βλέπει τι έχει ο άλλος μέσα στην καρδιά του. Γνώριζε το περιεχόμενο του ανθρώπου. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, γίνανε αρκετά πράγματα, θα σας πω το ένα. Γρήγορα τον αγάπησα. Γιατί κατάλαβα ότι αυτός με αγαπούσε. Έδειχνε τόσο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, που έδειχνε τέτοια αγάπη, ας πούμε, ένιωθε μια τέτοια αγάπη. Το δικό σου το πρόβλημα γινόταν δικό του πρόβλημα, ο πόνος σου γινόταν δικός του πόνος και αυτό ήταν αληθινό, ήταν αυθεντικό. Δεν ήταν προσποίηση, ένα δίθεν ή κάτι ψυχαναγκαστικό. Εκεί που του μιλούσα γύρισα μια στιγμή και του έλεγα ένα πρόβλημα και τον κοίταξα, ενώ κοιτούσα κάτω, έριξα μια ματιά, τον είδα στο πρόσωπο και είδα τέτοιο πόνο ζωγραφισμένο πάνω στο πρόσωπό του που μετά ένιωσα που του το είπα. Λέω, ρε παιδάκι μου, πόσο στεναχωρήθηκε για το δικό μου πρόβλημα. Έτσι λοιπόν γρήγορα, πολύ γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη μου και την συμπάθειά μου
Οπότε του ανοίχτηκα και του λέω, γέροντα, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα? Να, του λέω, θυμώνω. Με πιάνει ένας θυμός, λέω, μερικές φορές, έτσι, γερός. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, που ο πατέρας σου είχε πάει ένα χρόνο στην Αθήνα και σε αυτό το χρόνο είχε γίνει αυτό και αυτό το περιστατικό. Από τότε θύμωσες, μου λέει, και κάνεις έτσι. Και έχει ανοίξει το στόμα μου μία πιθαμή. Γιατί? Μου θυμίζει ένα περιστατικό 15 χρόνια πίσω που εγώ το είχα ξεχάσει, δεν το θυμόμουν, αυτός μου το θυμίσε για να μου εξηγήσει τη ρίζα μιας συμπεριφοράς που είχα, τη ρίζα ενός προβλήματος. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τον είδα και είπα, ας πούμε, μέσα μου, αυτός, λέω, με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Μπορούσε λοιπόν, τον πλησίαζε ένας άνθρωπος, μπορούσε να πάει κατευθείαν εκεί που πονούσε, στη καρδιά του, ας πούμε, τι πρόβλημα είχε, να του πει δύο κουβέντες και να συγκλονιστεί, όπως συγκλονίστηκα κι εγώ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν είναι τίποτα, θα κάνεις αυτό και αυτό και θα σε φύγει. Μου έδωσε δηλαδή και μία συγκεκριμένη συνταγή, ας το πούμε έτσι. Πώς να συμπεριφερθώ, πώς να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και θα σε φύγει. Μου λέει, δεν είναι τίποτα. Πόσο βαθιά γνώριζε δηλαδή την καρδιά του ανθρώπου. Μια άλλη φορά ήμουνα καθισμένος εκεί στην αυλή, στην πίσω αυλή της Παναγούδας και είχαν 20 άνθρωποι περίπου και είχα πάει λίγο πιο μακριά για να μιλάνε πιο άνετα, να του πούν τα δικά τους. Εγώ τους έδινα τη σειρά μου, πάντε λέω να τον δείτε, γιατί ήθελα όσο ήταν δυνατόν να παρατείνω την παραμονή μου δίπλα του. Με άρεσε και να τον βλέπω μόνο, μου άρεσε, ας πούμε. Και καθόμουν έτσι από μακριά και τον έβλεπα. Και εκεί που τον έβλεπα να μιλάει με τους ανθρώπους, έκανα μέσα μου μία προσευχή, ας το πω, μια επιθυμία μου βγήκε. Λέω, Θεέ μου, λέω, κάνε το γέροντα, λέω, να με δεχτεί εδώ πέρα για υποτακτικό, να μοιράζω λουκούμια και νερά στους ανθρώπους. Γιατί τον παρακαλούσα να με κρατήσει εκεί πέρα, δεν με κάλεσε. Λοιπόν, μόλις έκανα αυτή την προσευχή και ενώ μιλούσε με άλλους ανθρώπους, γυρίζει, με κοιτάει, χτυπάει το χέρι του στο πόδι και λέει, βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Το έπιασε. Και μάλιστα τη στιγμή που συνομιλούσε με άλλους ανθρώπους. Τώρα πρόσφατα ο ψάλτης της ενορίας μας μου είπε ότι είχε γνωρίσει και αυτό τον Άγιο Παΐσιο και του λέω, τι έγινε, κάτι θα άλυσες κι εσύ? Μου λέει, είχαμε πάει, λέει, 15 άνθρωποι και μας λέει, ρε παλικάρια, λέει, τι θέλετε να σας πω? Δεν ξέρουμε, γέροντα, πείτε μας ό,τι θέλετε εσείς. Και άρχισε, λέει, να μας μιλάει, να μας μιλούσε πολλή ώρα. Αλλά ρε παιδί μου, λέει, δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Μου φαινόταν, λέει, σαν να λέει ασυναρτησίες. Όμως ανάμεσα σε αυτά που είπε, λέει, είπε κάτι για ένα δικό μου πρόβλημα, λέει, και μου έδωσε τη λύση. Φεύγοντας από εκεί, ρωτάω τους υπόλοιπους στον δρόμο, ρε παιδιά, λέει, σαν να έλεγε ασυναρτησίες, λέει, εσείς πώς σας φάνηκε, λέει. Πετάγεται ένας, λέει, ναι, αλλά είπε κάτι για μένα, και για μένα, και για μένα. Δηλαδή μιλούσε για τον καθένα χωριστά. Τι πρόβλημα είχε ο καθένας, του μιλούσε τον καθένα χωριστά. Πολλές φορές μάλιστα γνώριζε και ανθρώπους που δεν τους είχε δει. Ένα άλλο παράδειγμα. Στην πολυκατοικία που έμενα στη Θεσσαλονίκη είχα έναν γείτονα ο οποίος ήταν διαχειριστής πολυκατοικίας, 80 χρονών και κάθε τόσο χτυπούσε την πόρτα και άρχισε να μου φωνάζει. Δεν καταλάβαινα γιατί φωνάζει, τι ήθελε, ας πούμε. Έγινε μια, έγινε δύο, έγινε τρεις, κάθε τόσο μπορείς να μαλώνεις, να συγχύρεσαι. Λέω, πάω να ρωτήσω τον γέροντα. Του λέω, γέροντα, έτσι και έτσι, λέω. Μου χαμογέλασε, μου λέει, κοίταξε, λέει, την άλλη φορά που θα έρθει και θα αρχίσει να φωνάζει, θα του πεις αυτό και αυτό. Μου είπε μια φράση. Οπότε πράγματι την άλλη φορά που ήρθε να φωνάξει, ας πούμε,
Ανάμεσα στα άλλα του πετάω και αυτό που μου είπε ο Γέροντας. Μόλις το άκουσε, σταμάθηκε, μου λέει δίκιο έχεις, έτσι είναι, ηρέμησε, σηκώθηκε και έφυγε. Τι είχε συμβεί? Προφανώς ο Άγιος με το χάρισμα που είχε γνώριζε την ψυχή αυτού του ανθρώπου, τι του πονάει και γνώριζε τι πρέπει να του πει, ας πούμε, για να βελτιωθεί το πρόβλημα που είχε. Δηλαδή γνώριζε και ανθρώπους που δεν τους είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του, που ήταν από μακριά. Τους μιλούσες και σου έλεγε αυτό και αυτό και αυτό. Άλλο παράδειγμα. Ήμασταν μέσα στο κελί του, ήταν φθινόπωρο, είχε ομίχλη. Συζητήσαμε, είπαμε τι είπαμε να συζητήσουμε. Μου λέει, άντε τώρα να πηγαίνεις, λέει, γιατί έρχονται κάτι μηχανικοί από τα Γρεβενά. Καλά, λέω, εγώ το είχα συνηθίσει από τα πολλά που είχαν γίνει. Σηκώθηκα, πάω να φύγω, όπως ανηφόριζε το δρόμο προς το Κουτουλουμούσι, με συνάντησαν 3-4 άτομα, μου λέει, από εδώ πάει για το Γιώργο Παΐσιο. Ναι, λέω, από εδώ πάει, λέει, έχει και πινακίδες, λέω, θα δείτε. Μετά θυμήθηκα τι μου είπε, ρε παιδιά, από πού είστε? Από τα Γρεβενά. Και τι δουλειά κάνετε? Μηχανική. Το ήξερε, το πιασε γι' αυτό. Αφού να φανταστείτε τώρα, αυτά που σας λέω είναι πολύ λίγα. Μιλάμε ότι αυτή η κατάσταση ήταν καθημερινή. Ήταν καθημερινή και δεν γινόταν μόνο με μένα, γινόταν με όλους. Αφού στο τέλος πήγαινα, ας πούμε, όταν είχε κόσμο και τον ρωτούσα, του λέω, Γέροντα, να σας πω ή θα μου πείτε εσείς, εννοώντας να σας ρωτήσω ή θα μου δώσετε κατευθείαν τις απαντήσεις. Και όταν είχε πολύ κόσμο που περίμενε, μου έλεγε, κοίταξε να δεις, τώρα βιάζομαι. Για εκείνον το θέμα είναι έτσι, για το άλλο το θέμα είναι έτσι, γι' αυτό θα κάνεις έτσι. Χωρίς να τον ρωτήσω, ήξερε τα πάντα. Πολλές φορές λοιπόν μας έδινε και συμβουλές για πράγματα που θα μας συμβούν στο μέλλον. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε αυτή την περίπτωση, δυσκολεύτηκε και σκεφτόταν τι να κάνει και τελικά αποφάσισε να κάνει αυτό και αυτό. Και μετά από 3-4 μέρες έβλεπε στον εαυτό σου να βρίσκεται σε αυτή την περίπτωση και σου είχε πει αυτός τον τρόπο με τον οποίο να ενεργήσεις. Πολλά, εκατοντάδες, χιλιάδες, συνέχεια γινόταν. Και όταν έρχεται μία συμβουλή με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τώρα εσύ είσαι άγνωστος και σε λέει καλώς τον Γιώργο, ξέρω εγώ, θα γίνει αυτό το πράγμα, τότε ο άνθρωπος συγκλονίζεται, σου λέει πού το ήξερε το όνομά μου, πού ήξερε το πρόβλημά μου. Και καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι το βαθύτερο, υπάρχει κάτι το ανώτερο εδώ πέρα και πείθεται και δέχεται τη συμβουλή και αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα μου το ομολόγησε και ο ίδιος, εκεί προς το τέλος. Ήταν άρρωστος αυτός, είχε αιμορραγίες, έδινε όλη του τη ζωή, όλη του τη ψυχή στους άλλους ανθρώπους. Είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους που τον εαυτό τον έβαζε στην άκρη. Κρατιόταν από ένα κλαδάκι, από μια ελιά και άκουγε τα προβλήματα των άλλων και ασχολούνταν με τους άλλους ανθρώπους και ο ίδιος είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Είχε αιμορραγίες, είχε καρκίνο και εγώ τον έβλεπα και στεναχωριόμουν. Και γυρίζει και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, Θανάση, μου λέει. Δεν με κουράζουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους. Εγώ ξέρω, λέει, ποιοι είναι, τι δουλειά κάνουν, τι πρόβλημα έχουν. Ξέρω, λέει, και τι πρέπει να τους πω. Δεν με κουράζουν, λέει, οι άνθρωποι, χαίρομαι να τους βοηθάω. Αυτοί που με κουράζουν, λέει, είναι κάποιοι που έρχονται εδώ πέρα και ρωτάνε κάτι χαζά πράγματα. Το ίδιο στο ομολόγησε το χάρισμά του. Πριν από λίγο καιρό, έτυχε και διάβασα μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μια φράση η οποία τι έλεγε. Έλεγε αυτός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτόν εννοούσε, δεν είχε ανάγκη, λέει, να του πει κάποιος
για τον άνθρωπο που τον πλησίαζε, γιατί ο ίδιος ο Χριστός γνώριζε τι υπάρχει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο δεν αποδεικνύεται δια της λογικής α1 και 1 κάνουν 2, αλλά αποδεικνύεται από τους Αγίους. Οι Άγιοι αποδεικνύουν το Ευαγγέλιο. Αυτά τα οποία γράφει το Ευαγγέλιο τα είδαμε μπροστά μας αρκωμένα να συμβαίνουνε. Γεγονότα μιλάμε, δεν μιλάμε για θεωρίες και για υποθέσεις. Γεγονότα που να συμβαίνουν. Τότε ήταν ο Χριστός που ήταν Θεός, τώρα είναι οι Άγιοι που έχουν το Χριστό μέσα τους, που έχουν το Άγιο Πνεύμα και μέσω του Χριστού ενεργούνε. Μια φορά τον ρώτησα, μικρός ήμουνα, απλώς ήμουνα, αφέλεια είχα, του λέω, βρε γέροντα, του λέω, πώς κάνετε τόσα θαύματα, λέω, πώς τα κάνετε όλα αυτά. Δεν τα κάνω εγώ, μου λέει, ο Χριστός τα κάνει. Δεν λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ο πιστεύων εις εμέ, α, εγώ ποιώ και μίζω να τούτον ποιήσει. Αυτό είναι, λέει, ο Χριστός τα κάνει. Εγώ, λέει, τι είμαι για να τα κάνω. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα έτσι που μου θυμίζει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε και αυτό σε μεγάλη ηλικία και εγώ σε μεγάλη ηλικία πίστεψα, δηλαδή 25 περίπου, ξέρω πόσο ήμουνα, και ήθελε να με γνωρίσει. Του λέω, γνωριστήκαμε τέλος πάντων, του λέω τι έγινε, του λέω εσύ πώς πίστεψες, ποια είναι η ιστορία σου. Μου λέει, εγώ, λέει, έκανα μία άσχημη δουλειά, λέει. Του λέω, τι δουλειά έκανες? Λέει, γύριζα τσόντες. Είχα νοικιάσει ένα διαμέρισμα εκεί στο Βαρδάρι, λέει, μια κινηματογραφική μηχανή, λεφτά είχα, Mercedes είχα και τα λοιπά. Άκουγα για τον Παΐσιο και έλεγα, α, τους κοροϊδεύει ο καλόγερος, λέει. Και μια φορά άκουσα, δεύτερη φορά άκουσα, την τρίτη φορά μου την έδωσε, λέει. Θα πάω να δω, λέω, τι κάνει αυτός ο καλόγερος και τους κοροϊδεύει, πώς κοροϊδεύει τόσο κόσμο. Οπότε σηκώνομαι, λέει, και πηγαίνω εκεί πέρα. Είχε ο κόσμο ως συνήθως, γιατί συνήθως περνούσανε 200 άτομα την ημέρα από το κελάκι του, ας πούμε. Κάθομαι, λέει, σε μια άκρη και δεν μιλάω. Περιμένω, λέει, να δω τι γίνεται. Έκοβα κίνηση. Πέρασε ο κόσμος, έφυγε ο κόσμος, στο τέλος μείναμε οι τρεις. Μου λέει, κάτσε, λέει, να σας κεράσω. Πάει, λέει, φέρνει ένα πιάτο, δίνει στον ένα λουκούμι, δίνει στον άλλο ένα λουκούμι, φτάνει σε μένα μπροστά, με κοιτάει στα μάτια, γυρίζει το πιάτο, το ρίχνει κάτω. Μου έπεσε, λέει, πάρε φάτο. Τι, λέω, κάνω τις λάσπες, θα το φάω. Γιατί, μου λέει, εσύ πώς ταΐζεις λάσπες στους ανθρώπους? Κόκαλο, εγώ, λέει. Σηκώθηκα και έφυγα τρέχοντας. Πήγα, λέει, στις Καριές, κοιμήθηκα όλη τη νύχτα στο ξενοδοχείο, γιατί σε μοναστήρι δεν ήθελα να πάω, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Την άλλη μέρα, λέει, κατεβαίνω πάλι κάτω. Του λέει, γέροντα, θέλω να μιλήσουμε. Δεν μιλάμε, λέει, τώρα. Αν θες να μιλήσουμε, θα πας να διαλύσεις, λέει, αυτά που κάνεις, θα πουλήσεις και τις μηχανές, θα ξενικιάσεις και το διαμέρισμα. Του είπε, δηλαδή, πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και μετά, λέει, έλα να μιλήσουμε. Ξανά του κόμπηκαν τα πόδια. Του μίλησε για το διαμέρισμα, για τις μηχανές και τέτοια. Φεύγω, λέει, έξω και έκανα, λέει, αυτό το πράγμα. Πούλησα τις μηχανές, ξενίκιασα στο διαμέρισμα, τα τακτοποίησα. Μετά από ένα μήνα ξαναπάω. Τώρα, λέει, με δέχτηκε χαμογελαστός. Καλώς το να μου λέει. Έλα εδώ, έλα να τα πούμε, έλα εδώ. Και από τότε ο άνθρωπος μπήκε σε μια σειρά, εξομολογήθηκε και έγινε χριστιανός και ζει σαν χριστιανός. Και έρχεται στο μυαλό μου τώρα εμένα, λες, ρε παιδάκι μου, τι μεταστροφή, πώς άλλαξε αυτός ο άνθρωπος έτσι. Και μου θυμίζει στο μυαλό μου την ιστορία του Ζακχαίου, τον θυμάστε, τον τελώνη. Οι τελώνες τι ήταν? Ήταν άνθρωποι οι οποίοι κλέβανε. Τους δίναν τους φόρους και αυτοί πέραν παραπάνω και καταπιέζανε τους συμπατριώτες τους.
Και ήταν ο Ζακχαίος, ας πούμε, και καθόταν πάνω, ήθελε να δει τον Χριστό, και επειδή ήταν κοντό, σκαρφάλωσε το δέντρο. Και στάθηκε ο Χριστός μπροστά του, τον είπε με το όνομά του, και λέει: Ζαχαίε, σήμερα στο σπίτι σου θα μείνω. Και αυτός από τη χαρά του άλλαξε. Και λέει: Να, όποιον αδίκησα, λέει, θα του τα δώσω τετραπλάσια. Και τη μισή μου περιουσία θα τη δώσω στους φτωχούς. Είδατε αλλαγή? Δεν σας θυμίζει αυτό το πράγμα? Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη λογική. Ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική. Είναι έξω από τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Αυτά τα θαύματα, με το μόνο που εξηγούνται, είναι με το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Θεός που ενεργεί και κάνει ζωντανή την παρουσία του στους ανθρώπους γύρω μας. Πολλοί λένε ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι ένα δώρο στους ανθρώπους επαχής μας. Δώρο είναι, μεγάλο δώρο. Γιατί ένας καλόγερος τώρα σε ένα κελάκι στο Άγιο Όρος πόσο κόσμο έχει επηρεάσει. Κάνει τη μεγαλύτερη ραμποστόλη σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Πώς διαβάζονται τα λόγια του, πώς διαβάζονται τα θαύματά του, ας πούμε. Θα σας πω κάτι ακόμα που το θυμήθηκα τώρα. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες περιπτώσεις. Δύσκολες περιπτώσεις. Άνθρωποι που δεν παίρνουν από λόγια. Ένας εκεί στη γειτονιά μας, γνωστός. Ας πω την ιστορία του. Λέει: Το παιδί μου γεννήθηκε με ψωρίαση. Ξέρετε, λέει, τι είναι ψωρίαση? Αν έχετε δει, λέει, φίδι να αλλάζει πουκάμισο, έτσι άλλαζε το δέρμα του το παιδί μου. Μερικές μέρες, 3-4 μέρες έμενε με το καινούριο δέρμα και μετά άρχισε να πέφτει. Κρατούσε αυτή η διαδικασία 10 μέρες, 2 εβδομάδες και συνέχεια γινόταν αυτό το πράγμα. Έτρεχα, λέει, να τον πάω σε γιατρούς. Σε πόσους γιατρούς δεν τον πήγαμε? Όπου ακούγαμε πηγαίναμε. Λεφτά, λέει, εξοδέψαμε για αλυφές, ξεπαραδιαστήκαμε, λέει. Γιατί δεν ήταν ένα σημείο να βάλεις μια αλυφή, ήταν όλο το σώμα έπρεπε να το αλύφεις με την αλυφή. Χρόνια αυτή η ιστορία. Έφτασε, λέει, 7 χρονών το παιδί μου και λέω: Τώρα είναι που θα αποκτήσει και ψυχολογικά προβλήματα. Θα πάει στο σχολείο, θα αρχίσουν να το κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά και τότε, λέει, μου στριψε. Περπατούσα στον δρόμο, λέει, και παραμιλούσα μόνος μου. Τα έβαλα με το Θεό. Και τι σου φταίει το παιδί μου? Αν έχεις κάτι, βάλτα με μένα. Και τι φταίει το παιδί μου? Και είσαι άδικος και τέτοια. Παραμιλούσα, λέει, παραμιλούσα και δεν ήμουν καλά. Μου λέει ένας γνωστός, πάνε, λέει, στον πατέρα Παΐσιο, λέει, αυτός, λέει, κάνει πολλά. Και είπα μέσα στο θολωμένο μυαλό μου: Α, αυτός φταίει, λέει, αυτός, λέει, στους ανθρώπους να πιστεύουν. Και τραβάω, λέει, να τον δω στο Άγιο Όρος. Με τον που πήγα να τον δω στο Άγιο Όρος, λέει, κόσμο είχε, αλλά δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Άρχισα να κατηγορώ τον Θεό, που είναι άδικος ο Θεός, και τι τους λες εδώ, και τι χαζομάρες, και τι φταίει το παιδί μου. Και φτάσαμε, λέει, να μαλώνουμε. Κουβέντα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Σταμάτα, δεν μπορώ να σε ακούω να λες τέτοια για τον Θεό. Όχι, είναι έτσι ο Θεός. Φύγε, φύγε. Τον έδιωχνε ο Άγιος. Δεν μπορούσε να ακούει, ας πούμε. Ο Θεός είναι καλός, αυτά που λες είναι λάθος, είναι ψέματα. Όχι, αυτός εκεί. Βρε, φύγε, φύγε. Θα ξαναγυρίσω, θα σου κάψω και το σπίτι. Τον απειλούσε. Άντε φύγε, του λέγει, είναι καλά το παιδί σου. Έφυγε. Εκεί που ανηφόριζε και εισήγασε λίγο, λέει, τι με είπε, ρε παιδί μου, λέει, άντε φύγε, λέει, είναι καλά το παιδί σου. Και του μπήκε η ελπίδα μέσα, λες, λέει. Τραβάω, λέει, κατευθείαν, λέει, παίρνω το αυτοκίνητο έξω, λέει, ούτε μια νύχτα δεν κοιμήθηκα στο Άγιο Όρος. Βγαίνω έξω, πάω, βλέπω το παιδί, ήταν, λέει, μέρες που είχε το δέρμα. Περιμένω. Περνάνε 3-4 μέρες, το δέρμα δεν πέφτει. 5η-6η μέρα δεν πέφτει το δέρμα. 7η μέρα το πίστεψε. Πηγαίνω, λέει, και αγοράζω μία μεταξωτή πετσέτα, μία πορσελάνη λεκάνη και πάω στο Άγιο Όρος
Πάω να του πλένω τα πόδια, λέει. Πήρα τον δρόμο ξανά στο Άγιο Όρος, να του πλένω τα πόδια. Πώς έτυχε, λέει, γιατί σπάνιο, πραγματικά. Ήτανε μόνος του. Με το που με είδε να πλησιάζω, μου λέει, δεν πιστεύω, λέει, να σε πείραξε το σπυράκι. Το άφησα, λέει, επίτηδες, λέει, για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Μόλις το άκουσα αυτό, λέει, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω. Γιατί όντως μόνο ένα σπυράκι στο γόνατο, λέει, σαν ένα 50 λεπτό, μόνο σε εκείνο το σημείο έπεφτε το δέρμα και ξαναγινόταν. Όλο το σώμα, το άλλο σώμα ήταν καλά. Έκλαιγα, 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 λέει, και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό έκλαψα, ας πούμε. Τι μου θυμίζει τώρα αυτή η ιστορία? Γιατί σας λέω ότι οι Άγιοι αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μου θυμίζει αυτό που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Ήταν άρρωστος ο δούλος του Ρωμαίου και έστειλε του εκατόνταρχου να ζητήσουν από τον Χριστό να θεραπεύσει το δούλο του. Και είπε ο Χριστός, εντάξει, πάμε στο σπίτι του. Και βγαίνει ο εκατόναρχος να τον προϋπαντήσει και λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε έλθει στο σπίτι μου. Υπέρ λόγων και ιαθήσεται ο πες μου. Και εκείνη την ώρα ιάθηκε ο δούλος του εκατόνταρχου. Υπέρ λόγων και θαύμασε ο Χριστός για την πίστη του. Με ένα λόγο από μακριά ο Χριστός θεράπευσε το δούλο. Με ένα λόγο από μακριά ο Άγιος Παΐσιος θεράπευσε το κοριτσάκι με την ψωρίαση. Ο ίδιος Θεός είναι. Οι Άγιοι είναι μικροί χριστοί. Ένας, δηλαδή ό,τι έχει ο Θεός από τη φύση του, το αποκτά ο Άγιος σαν χάρη, σαν δώρο από το Θεό. Αυτά τα πράγματα μόνο με τη δύναμη του Θεού γίνονται. Δεν γίνεται με τίποτα άλλο. Και για να μην νομίζουμε, ας πούμε, ότι το Ευαγγέλιο λέει παραμύθια, μας στέλνει ο Θεός κάθε τόσο Αγίους σε όλες τις γενιές για να στερεωνόμαστε στη πίστη. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να γιατρεθούμε από μια αρρώστια, από μια ψωρίαση ή από ένα καρκίνο ή από κάτι τέτοιο. Το ζητούμενο είναι να θεραπευθεί η μεγαλύτερη αρρώστια στον άνθρωπο, που είναι η απιστία. Όταν ο Άγιος έκαμνε κάποια θεραπεία, θεράπευε βέβαια το σώμα, αλλά επιζητούσε πιο πολύ να θεραπεύσει την ψυχή. Αυτό μου το είπε ένας αξιωματικός αεροπορίας που έτυχε και συναντηθήκαμε στο κελί. Ανεβαίναμε κατά πάνω και αυτός είχε μια κουβαλούσε πράγματα και κάθε τόσο, κάθε 5 βήματα σταματούσε. Λέω, να σας πάρω, όχι, όχι. Να πάρω, λέω, να σας βοηθήσω, όχι, όχι. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, επειδή συναντηθήκαμε εδώ πέρα θα σου πω. Εγώ, λέει, δεν πήγαινα, λέει, στην εκκλησία. Άμα πηγαίναμε το στρατό, λέει, άναβα ένα κεράκι, έκανα το σταυρό με αυτό. Κάπνιζα, λέει, 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Μου πάω στο αυτό, εγχείρηση στο Λονδίνο, μου βγάλανε 3/4 από την πνευμόνια, μου λέει, και το άλλο πειραγμένο είναι, αλλά άμα στο βγάλανε με τι θα ανέπνες. 2 εβδομάδες μου δώσανε. Από τις 2 εβδομάδες, λέω, πάω να πεθάνω στην Ελλάδα. Κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη, λέω, δεν έχω πάει στο Άγιο Όρος. Πώς μου ήρθε, λέει, να πάω στο Άγιο Όρος. Μπαίνω στο πλοίο κι εγώ, πάω στο Άγιο Όρος. Εκεί στο καράβι, λέει, όλοι μιλούσαν για τον πατέρα Παΐσιο. Λέω, θα πάω κι εγώ εκεί. Πάω εκεί πέρα, στο μοναστήρι, στο Κουτουλουμούσι που έμεινα εκεί κοντά. Μου λένε, ας πούμε, κοίταξε, λέω, στον αρχοντάρι, έτσι και έτσι είμαι άρρωστος, λέει, απεθάνω, ας πούμε, δεν έχω δύναμη, βάλε με κάπου μόνο μου, δεν μπορώ τη νύχτα να ξυπνάω, θέλω να πάω εδώ τον Άγιο. Του λέω, αν θες να πας να τον δεις τον Άγιο, πρέπει να πας νύχτα, λέει, γιατί με το που θα ξημερώσει θα πέσουν μπουλούκια, λέει, ο κόσμος πάνω και δεν θα μπορείς να είσαι μόνος. Και πώς θα πάω νύχτα? Θα σου δώσω εγώ φακό, θα σου δείξω τον δρόμο να πας. Και σηκώνεται και κατεβαίνει, ας πούμε, ο αξιωματικός τη νύχτα με το φακό να πάει στο κελί του Αγίου.
Μόλις φτάνω εκεί πέρα, λέει, ανοίγει την πόρτα, πριν φωνάξω, καλώς ο Γιώργο μου λέει, περίμενα. Μου κόπηκαν τα πόδια, μου είπε με το όνομα. Έλα μέσα, μου λέει, γιατί κάνει κρύο. Με βάζει μέσα, μου λέει, να λέει, αυτά για σένα τα ετοίμασα. Είχε ζεστό καφέ και λουκούμι. Ξανά μου κόπηκαν τα πόδια, λέει, τον κοιτούσε σαν χαζός. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Από αυτό, λέει, δεν θα πας. Και πιάνει, λέει, χωρίς να του πω τίποτα εγώ. Και πιάνει και με σταυρώνει, λέει, τρεις φορές ο στήρος. Δεν θα πας από αυτό, φυσιολογικό θάνατο θα πας. Πάνε, λέει, κάνει και εξετάσεις. Ούτε φάρμακα, ούτε εγχείρηση, λέει, 5 χρόνια έχουν περάσει. Μια χαρά είμαι, τζάμι. Μόνο, λέει, κάνω πως κουβαλάω αυτή τη βαλίτσα, λέει, για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν μπορώ. Την έχω για καμουφλάζ. Γι' αυτό, λέει, δεν σε άφηνα να την κουβαλάς. Και αυτός ο άνθρωπος μου λέει, στην αρχή νόμιζα, λέει, ότι η πιο μεγάλη ευεργεσία που μου έκανε ήταν, λέει, ότι με έκανε καλά από το καρκίνο. Τώρα, λέει, συνειδητοποιώ ότι η πιο μεγάλη ευεργεσία που μου έκανε ήταν ότι με έκανε να πιστέψω. Και τώρα, λέει, μπορώ να κερδίσω την αιώνια ζωή. Και έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Δύσκολο να μιλάς για έναν Άγιο. Γιατί? Γιατί τα γεγονότα της ζωής του είναι τόσο έξω από την καθημερινή μας εμπειρία που μένεις με το στόμα ανοιχτό. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Αυτά τώρα που σας είπα είναι λίγα. Υπάρχουν πιο πολλά. Πιο θαυμαστά γεγονότα. Που σταματάει ο νους του ανθρώπου. Θα σας τα πω, γιατί δεν είναι δικά μου. Ο Θεός τα έκανε και με τις ευχές του Αγίου, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Θα σας πω, σας είπα την πρώτη συνάντηση, ότι γίναν πολλά πράγματα. Θα σας πω τώρα την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, ένα έτσι εκπληκτικό βίωμα που γνώρισα. Πολλοί άνθρωποι είδανε τον Άγιο Παΐσιο να λάμπει, να αστράφτει. Ένας Ρουμάνος μοναχός άκουγα, λέει, για τον πατέρα Παΐσιο και έλεγα, άμορες αχλαμάρες, τώρα υπερβολές είναι. Άκουγα. Μια μέρα, λέει, αποφάσισα να πάω να δω κι εγώ ο ίδιος. Ήτανε, λέει, Ιούλιος, καλοκαίρι, έτσι, ζέστη, ήλιος, έλαμπε ο ήλιος πάνω. Πάω στην αυλή, λέει, είχε κόσμο. Και βλέπω τον Άγιο, λέει, περιτριγισμένο, λέει, από ένα πλήθος ανθρώπων, 30 άνθρωποι πόσο ήτανε, και αυτό στη μέση. Και όπως κοιτούσα έτσι να διακρίνω το πρόσωπό του, τον βλέπω, λέει, να λάμπει. Πιο δυνατά από τον ήλιο. Τάχασα, λέει. Καθόμουν και κοιτούσα, λέει, σαν χαζός. Αυτός τώρα ο μοναχός έχει αφιερώσει, τι να πούμε, ένα μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητά του, μεταφράζει τα βιβλία του Αγίου στα ρουμάνικα και τα εκδίδει και πουλούνται. Άλλο περιστατικό. Ένας φίλος, γνωστός, λέει, ήμουν φοιτητής, λέει, τώρα είναι ιερέας. Ήμουν φοιτητής, λέει, στο Κουτλουμούσι και κατέβηκα πρωί-πρωί για να πάω στην ακολουθία. Και ήταν και ο γέροντας, λέει, ο πατήρ Παΐσιος εκεί πέρα. Και όπως προσκυνούσα, λέει, τις εικόνες, έτσι γύρισα να τον δω και τον είδα στο στασίδι του, λέει, μια κολόνα φως, λέει. Τάχασα, λέει, και πήγα έτσι σαν υπνοτισμένος, έφυγα, λέει, λίγο. Τρίτο γεγονός. Ο Δεσπότης. Τότε δεν ήταν δεσπότης, ήταν ηγούμενος σε ένα μικρό μοναστηράκι. Και όποτε πήγαινε, ήταν ο γνωστός μας εκεί. Όποτε πήγαινε, πήγαινε να κερνούσε τους άλλους, έφτανε σε αυτό να έλεγε «Εσένα, λέει, δεν σε κερνάω από αυτά, λέει, θα σου φέρω δεσποτικά, δεσποτικό κέρασμα». Και πήγαινε, του φέρνε, ξέρω εγώ, 2 λουκούμια, κάτι τέτοιο. Και εμείς γελούσαμε, γιατί νομίζαμε ότι τον πειράζει. Συνήθως μας πείραζε ο γέροντας με έναν αστείο τρόπο, μας έδειχνε κάποια
ελαττώματα που είχαμε στη ψυχή μας, κάποια φιλοδοξία, ξέρω, για να τη συνειδητοποιήσουμε και να τη διορθώσουμε. Και λέγαμε μήπως έχει και αυτός μια φιλοδοξία. Λοιπόν, αυτός μετά από χρόνια τον εκλέξανε δεσπότη. Και τότε καταλάβαμε ότι ο γέροντας προέβλεπε ότι θα γίνει δεσπότης αυτός. Με κάλεσε στη χειροτονία του, γιατί είμαστε γνωστοί, και εκεί δημόσια το είπε, μπροστά σε όλο τον κόσμο, και σας το λέω κι εγώ. Λέει, όταν ήμουν ιερέας, με κάλεσε ο Άγιος Παΐσιος στο κελί του να κάνουμε μια λειτουργία. Εγώ, λέει, ως παπάς ιερουργούσα εκεί πέρα, και ήταν ο Άγιος Παΐσιος και ένας μοναχός ακόμα. Όταν ήρθε η ώρα, λέει, να κοινωνήσει, τον πλησίασε, αλλά λέει δεν μπορούσε να δω πρόσωπο. Χάθηκαν τα χαρακτηριστικά του, ένα φως, λέει. Και έμεινα, λέει, με τη λαβίδα έτσι και περίμενα να πάρει αυτός μόνο σου τη Θεία Κοινωνία. Έλαμψε το πρόσωπό του. Και τελευταίο απ' όλα θα σας πω το δικό μου. Την πρώτη φορά, λοιπόν, που τον συνάντησα, που τον είδα, φοιτητής ήμουν. Έχω σπουδάσει φυσική. Η επιστήμη μου, η αντίληψή μου ήταν υλιστική, θα λέγαμε. Δηλαδή τα βλέπα όλα τα πράγματα, έδινα μια υλιστική εξήγηση. Δεν πίστευα. Δεν πίστευα. Λέω στο γέροντα, λέω, γέροντα, εγώ δεν φυλάω χέρια, λέω ότι προσκυνά εικόνες. Καλά κάνεις, μου λέει, αφού δεν πιστεύεις, αυτό είναι το τίμιο. Αυτή η κατάσταση ήμουν. Μου λέει ένας μοναχός, πάνε να δεις, λέει, τον Άγιο Παΐσιο. Λέω, τι να πάω να τον δω. Πάνε, μου λέει, να τον δεις. Τέλος πάντων, μετά πολλά πήγα, δεν ήθελα να πάω. Φτάνω στο κάτω μέρος της Παναγούδας, χτυπάω εκεί το αυτό, βλέπω μέσα από ένα μπαλκονάκι από το σπίτι, ήταν κάποιος, μου λέει, παλικάρι, λέει, τι θες. Λέω, τον Παΐσιο. Τι τον θες, μου λέει. Δεν θα με ανοίξει τώρα, λέω. Τσατίστηκα και λίγο. Λέω, έκανα τόσο κόπο, ας πούμε, να κατέβω εδώ πέρα. Έχει πλάκα με ανοίξει. Άντε, μου λέει, ας ανοίξω. Μου δίνει το κλειδί, ξεκλείδωσε, μου λέει, μπες μέσα, κλείδωσε από πίσω και έλα. Άνοιξα, μπήκα, κλείδωσα, άρχισα να ανηφορίζω. Μόλις φτάνω εκεί κοντά, μου λέει, μου είπες η ζακέτα μου εδώ κάτω, δεν μου τη δίνεις λίγο. Πάω κάτω από τον μπαλκόνι, παίρνω κι εγώ τη ζακέτα και τεντώνομαι έτσι να του τη δώσω. Και είναι η πρώτη φορά τώρα που κοιταζόμαστε στο πρόσωπο, στα μάτια. Ακόμα τον θυμάμαι, το βλέμμα μου, τον έχω μπροστά μου, ολοκάθαρο. Λίγο τον κοίταξε. Μια ματιά τον έριξα και έπεσε το κεφάλι μου κάτω. Πάμε, απότομα. Δεν άντεχα να τον κοιτάζω. Δεν άντεχα να τον κοιτάζω. Αυτό που είδα με έβγαλε έξω από τον εαυτό μου. Έγινα εκστατικός. Χωρίς να καταλαβαίνω τι κάνω, γύρισα και άρχισα να περπατάω έτσι και να τα έχω χάσει. Λέω, μα τι έγινε τώρα, λέω, τι είδα τώρα εγώ. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αστράφτει, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως. Με χτύπησε δηλαδή ένα πράγμα που δεν μπορούσα να το αντέξω. Μία ιερότητα, μία λαμπρότητα. Τι να πει κανείς, ας πούμε. Και δεν είναι μόνο που σε χτυπάει έτσι ένα φλάσ και κατεβάζει τα μάτια. Είναι ότι αυτό το φως με αλλίωσε ολόκληρο μέσα μου. Ολόκληρο. Μια χαρά, μια ειρήνη. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, αλλά ένιωθα πολύ καλά. Ένιωθα πολύ όμορφα μέσα μου και μια τεράστια πορεία. Ο κόσμος όπως τον ήξερα μέχρι τότε κατέρευσε. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αστράφτει? Τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι μυστήριο είναι αυτό? Άρχισα, περπάτησα, έκανα το γύρο του σπιτιού, βρέθηκα στο πίσω μέρος, στη πίσω αυλή και είδα τον γέροντα. Αυτή τη φορά όμως ήταν ένας κανονικός γεροντάκος. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχα δει λίγο πιο μπροστά. Ένας κανονικός γλυκός γεροντάκος.
Δεν τόλμησα να του πω κουβέντα. Τι έγινε, πώς έγινε, τι είδα. Τίποτα, έτσι κάθισα δίπλα. Άρχισε η κουβέντα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πού να ξέρω εγώ τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το φως. Χρειάστηκαν να περάσουν χρόνια να πιστέψω, να διαβάσω, να εξομολογηθώ κτλ. Και θυμάμαι ένας Αύγουστος, 6 Αυγούστου, πήγα να προσκυνήσω την εικόνα της Μεταμορφώσεως και βλέπω τον Χριστό να λάμπει και τους Απόστολους κάτω πεσμένους. Και έκανε ένα κλικ μες στο μυαλό μου και είπα, α, κάτι τέτοιο έγινε και με μένα μέσα μου. Τότε κατάλαβα, ας πούμε, τι ήταν αυτό το φως. Το Άγιο Πνεύμα ήταν. Αυτό που ο Θεός, δεν λέμε στο πιστεύω, φως εκ φωτός. Αυτό που ο Θεός έχει από τη φύση Του, το δίνει στους ανθρώπους και το αποκτάνε σαν χάρισμα. Όταν η ψυχή του ανθρώπου καθαρίσει από την κακία, που εμείς οικειοθελώς τη βάλαμε εκεί πέρα, όταν βγάλουμε τη ζήλια, όταν βγάλουμε τον εγωισμό, όταν βγάλουμε την αδικία, όταν βγάλουμε την υπερηφάνεια, όταν βγάλουμε τη φιλοδοξία, τη ματαιοδοξία, ένα σωρό κακίες, ένα σωρό πάθη έχουν μπει μέσα στη ψυχή μας. Αυτά τα πάθη σκοτίζουν τον άνθρωπο, σκοτίζουν και το μυαλό. Αλλιώνουν τη σκέψη μας, αλλιώνουν τη συμπεριφορά μας, αλλιώνουν τις κινήσεις μας, αλλιώνουν τον τρόπο που βλέπουμε, τον τρόπο που μιλάμε. Και εμποδίζουν τον Θεό να μας πλησιάσει. Όταν ο άνθρωπος καθαριστεί από αυτά τα πάθη του, έρχεται τότε το Άγιο Πνεύμα, έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο Θεός και κατοικούν μόνιμα μέσα του. Αυτό είχε γίνει με τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει Θεοφόρος. Έφερνε δηλαδή μέσα στη ψυχή του διαρκώς τον Θεό. Και αυτή τη θεϊκή παρουσία τη νιώθαν όλοι όσοι τον πλησιάζανε. Άλλος πιο έντονα, άλλος λιγότερο έντονα. Τη μια φορά είχες πιο πολύ χάρη, την άλλη πιο λίγη χάρη. Όπως κανείς πλησιάζει μια σόμπα και ζεσταίνεται, έτσι πλησίαζε στον Άγιο και βρισκόσουνα μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Φεύγαν όλα τα προβλήματα που είχες, οι στεναχώριες, οι φόβοι, τι θα συμβεί, τίποτα. Αν είναι ο Θεός μαζί σου, τι να φοβηθείς. Αυτό λοιπόν που είχε ο Άγιος Παΐσιος ήταν αυτό το, ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα που τραβούσε τους ανθρώπους πάνω του. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μας. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Γιατί έχουμε και την εντολή να γίνουμε Άγιοι. Άμα διαβάσετε το Ευαγγέλιο λέει «Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος ημί». Όχι να γίνετε καλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, χριστιανούλιδες, ξέρω κάπως, Άγιοι να γίνετε. Γιατί και εγώ σ' Άγιος είμαι. Και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Δεν μας βάζει ο Χριστός να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν τα πετυχαίνουμε, εγώ δεν τα πετυχαίνω, εξαιτίας της τεμπελιάς μου. Έχει δώσει τη χάρη του. Ο τρόγο μου τη σάρκα και ο πίνον μου το αίμα εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος κοινωνάει ευαξίως, δέχεται μέσα του τον Χριστό. Και ανάλογα με τον αγώνα που κάνει, φανερώνεται αυτός ο Θεός μέσα του. Άλλος νιώθει μεγάλη ηρεμία, άλλος νιώθει πολύ μεγάλη ηρεμία και άλλος γίνεται σαν τον πατέρ Παΐσιο. Σκορπάει φως και ηρεμία τους ανθρώπους. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη αλήθεια της πίστης μας. Όλα αυτά αποδεικνύουν πόσο πολύτιμη είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Ένας Άγιος αυτό κάνει. Συντηρεί την ανθρωπότητα. Είναι ο φάρος που μας οδηγεί. Νομίζω τώρα έτσι... Ο Θεός είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δεν χωράει μες στον ανθρώπινο μυαλό.
Δεν χωράει μέσα στις ανθρώπινες λέξεις. Δεν χωράει μέσα στην ανθρώπινη γλώσσα, μέσα στην ανθρώπινη έννοια. Δεν χωράει. Το μαλουδάκι μας είναι μικρό. Γι' αυτό μιλώντας ας πούμε έτσι για τον Άγιο και για τον Θεό αισθάνεσαι πάντοτε αυτή την αδυναμία ότι δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρεις. Για σκεφτείτε κάποιον που δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του μέλι. Του περιγράφεις το μέλι, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Διαβάζεις κανένα βιβλίο, παχύρευσε το τέτοιο χρώμα, έχει τέτοιο αλλούς, κάτι καταλαβαίνει για το μέλι. Εάν όμως φάει μία κουταλιά μέλι, τότε το έμαθε. Ξέρει τι είναι το μέλι. Έτσι είναι και με τον Χριστό. Τι λέει ο Χριστός? Γεύσταστε και είδατε ότι αγαθός ημί. Ελάτε, λέει, γευστείτε, πιάστε το, ζήστε το και θα καταλάβετε, ας πούμε, ποιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό όλος ο σκοπός και όλη η προσπάθειά μας πρέπει να τείνουν σε αυτό το πράγμα. Είναι ο υψηλότερος σκοπός της ζωής μας. Σε αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε ούτε χρήματα να βγάλουμε, ούτε δόξα να αποκτήσουμε, ούτε περιουσία, τίποτα. Αυτό που αξίζει, και εντάξει και αυτά χρειάζονται, θα τα κάνουμε και αυτά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσουμε τον Θεό, να Τον αγαπήσουμε, να Τον αγιάσουμε, να αγιαστούμε εμείς και να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και εκεί πρέπει να τίνουν οι προσπάθειές μας. Δύσκολα να τα εξηγήσει. Νομίζω όμως ότι καταλάβατε για τι άνθρωπο μιλάμε. Τώρα θέλω να σας πω έτσι την αγάπη σας και μερικές προφητείες που άκουσα από το στόμα του, όπως άκουσα από το στόμα του, γιατί οι προφητείες βοηθάνε τους ανθρώπους στη πίστη και σε πολλά άλλα πράγματα. Προφήτες υπήρχαν και στη Παλιά Διαθήκη και λέγανε πράγματα που θα γίνουν μετά από αιώνες. Ο πατήρ Παΐσιος μου έλεγε εμένα πράγματα που θα γίνουν στη ζωή μου μετά από μερικά χρόνια, μετά από μερικές μέρες. Παραδείγματος χάρη, πριν παντρευτώ μου προέβλεψε πόσα παιδιά θα κάνω. Και λέω, αφού μπορεί και έβλεπε έτσι γεγονότα από τη δικιά μου τη μικρή τη ζωούλα, δεν θα μπορεί να δει γεγονότα για τη ζωή της πατρίδας μας? Θα μπορεί. Πήγα λοιπόν ένα απόγευμα και μου λέει, πιάσαμε κουβέντα και εκεί που συζητούσαμε, μου λέει, σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει η Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Δεν πειράζει όμως, έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Όχι, λέει, από αγάπη ή από φιλία ή από δικαιοσύνη, αλλά γιατί έτσι θα φέρει τα συμφέροντά τους. Θα πολεμάνε μεταξύ τους, δεν θα μπορεί να νικήσει ο ένας τον άλλον και θα πούνε την Κωνσταντινούπολη ούτε εμείς θα την πάρουμε ούτε εσείς. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες. Και θα μπει ελληνικό στρατό στην πόλη χωρίς να πολεμήσει. Η Τουρκία θα διαλυθεί και θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Όχι τώρα, αυτά μου τα είπε 30 χρόνια πριν. Δηλαδή αυτό ήτανε, ξεπερνούσε και την πιο καλπάουσα φαντασία. Αλλά δεν είναι τι λέει, είναι και ποιος το λέει. Έτσι δεν μου λέει και πιο μπροστά, έπεσε ο κομμουνισμός, λέει, σάπησαν τα δίχτυα. Θα πέσει ο κομμουνισμός στη Ρωσία, δεν μπορούν να κουμαντάρουν τον κόσμο. Και τον έλεγα, καλά Γιώργα, πώς, αυτή είναι, λέω, μια αυτοκρατορία, λέω, ελέγχει το μισό κόσμο. Θα πέσει, μου λέει, σάπησαν τα δίχτυα, δεν αντέχουν. Και έπεσε. Πόσα γεγονότα μου είχε προείπει στη ζωή μου που γίνανε. Πάω λοιπόν, ας πούμε, και τα σκέφτομαι αυτό το βράδυ
Και λέω, ρε παιδάκι μου, λέω, και να μας τη δώσουν την πόλη, πώς θα τους κουμαντάρουμε. Εμείς όλοι και όλοι δεν είμαστε 10 εκατομμύρια. Η πόλη τώρα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. 17. Πώς θα τους φέρουμε βόλτα. Οπότε κατεβαίνω λοιπόν την επόμενη μέρα και του λέω αυτό και αυτό. Γιατί πώς, τι θα γίνει, πώς θα τους φέρουμε βόλτα. Χαμογέλασε και μου λέει θα γίνουν τρία πράγματα. Μου λέει. Πρώτον είναι λέει ότι θα αποδεκατιστούν, θα πέσει χολέρα στη Κωνσταντινούπολη και θα πεθάνουν πολλοί. Και από τον πόλεμο θα πεθάνουν πολλοί. Το δεύτερο είναι λέει ότι εμάς θα μας δώσουν μόνο την ευρωπαϊκή μεριά. Και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα το περάσουν στην ασιατική μεριά. Το τρίτο είναι λέει ότι πάρα πολλοί, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια, πάρα πολλοί λέει θα ξαναβαπτιστούν χριστιανοί. Και με τη βοήθεια αυτών λέει θα κυβερνήσουμε την πόλη. Πήγα και το σκάλισα λίγο το θέμα, αφού μου το έχει πει ο Άγιος, και είδα ότι αυτό που λέμε Τουρκία είναι ένα συνοθήλευμα. Οι Τούρκοι είναι ένας μογγολικός λαός, έτσι, σχιστομάτιδες. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Μόνο σε μία περιοχή γύρω από μία πόλη στη Σίβα, εκεί μπορείς να δεις έτσι σχιστομάτιδες. Όλοι οι άλλοι είναι εξισλαμισμένοι. Πήγα μια βόλτα κάποτε εκεί στη Καπαδοκία, καθόμουν έξω από ένα καφενείο και λέω αν δεν μου έλεγε κανείς ότι είμαι στην Τουρκία, κοιτούσα τις φάτες των ανθρώπων, μου θύμιζαν την παιδική μου ηλικία. Λέω στο καφενείο του χωριού έτσι ήταν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Σαν και εμάς είναι. 20 εκατομμύρια είναι οι Κούρδοι, που ήδη δρομολογήθηκε η ιστορία με τους Κούρδους. Βλέπετε τώρα με τον πόλεμο τι γίνεται. Αυτά μου τα είχε πει εμένα 30 χρόνια πριν. Άλλα 20 εκατομμύρια είναι μια συμπαγής ομάδα, οι λεγόμενοι Αλεβίτες ή Μπεκτασίδες όπως λέγονται. Αυτοί λοιπόν έχουν φτάσει που, μέχρι που έχει φτάσει το θέμα, έχουν κάνει αίτηση και στον ΟΗΕ να αναγνωριστούν σαν διαφορετική θρησκεία και να τους επιτραπεί να έχουν τα δικά τους, τους δικούς τους ναούς, γιατί δεν θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους και δεν θέλουν να πηγαίνουν στο τζαμί. Αυτοί οι Αλεβίτες, το άλλο χαρακτηριστικό που έχουν, είναι ότι αγαπάνε πολύ τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τον Πλάτων, Αριστοτέλη, αυτούς διαβάζουν, αυτή είναι η κουλτούρα τους. Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αγαπάνε τους Γιουνάν, τους Ίωνες, τους Έλληνες δηλαδή. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, αυτοί είναι, λέω, που είπε ο Γέροντας ότι θα ξαναβαπτιστούν, λέω, και θα γίνουν χριστιανοί εκατομμύρια, ας πούμε. Αυτό τώρα βγαίνω και το λέω εγώ, έτσι με μία παρησία και με μία άνεση και μία σιγουριά ότι έτσι θα γίνει. Γιατί το έχω ζήσει στη ζωή μου. Πόσα και πόσα πράγματα δεν μου έχει προείπει για τη δικιά μου τη ζωούλα, ας πούμε. Και λέω αφού ξέρει ότι θα κάνουν τρία παιδιά, θα παντρευτώ, δεν θα ξέρει γιατί θα γίνει στην Ελλάδα. Αυτό τώρα που το λέω έτσι δημοσίως, γιατί εσείς θα το πείτε στα εγγόνια σας που θα το πείτε και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλοπροαίρετος αλλά έχει εγκλωβιστεί το μυαλό του μέσα σε κάποια ιδεολογία, μέσα σε κάποιες στραβές σκέψεις, αν έχει μία εντυμότητα θα πει για κάτσε ρε παιδάκι μου, πώς το ξέρατε δηλαδή, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Και όταν με το καλό γίνουν αυτά τα πράγματα, πολλοί άνθρωποι θα βοηθηθούν στη πίστη τους, θα βοηθηθούν να βρουν το δρόμο το σωστό. Και το έχω γράψει και στα βιβλία μου από το 1997 είναι γραμμένο. Και ένας άνθρωπος που θέλει να τα σκαλίσει λίγο μπορεί να βρει την αλήθεια. Και μετά βοηθιέται. Δεν πιστεύουν αυτοί που δεν θέλουν να πιστέψουν. Γι' αυτό τα λέω. Για να βοηθηθούν κυρίως οι νέοι στη πίστη. Και άλλα πολλά μου είπε για τα εθνικά θέματα. Μου είπε παραδείγματος χάρη στη δεκαετία του 80 τώρα. Λίγα είναι τα ψωμιά της ΕΟΚ. Θα διαλυθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ότι λέγανε ΕΟΚ. Θα το θυμάστε, είστε μεγάλες. Θα διαλυθεί λέει. Θα τη διαλύσουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι.
Αυτή είναι ένας λαός, λέει, και συνεργάζονται. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ, λέει, ξανασηκώνει κεφάλι ο Χίτλερ και θα τη διαλύσουν. Να, μετά από 30 χρόνια που άρχισαν τώρα να μιλάνε και οι μόνοι τους, ας πούμε, ότι δεν πάει καλά η ΟΚ, θα διαλυθεί, άρχισαν να το λένε. Ο Άγιος τα έλεγε πριν πόσα χρόνια. Για να καταλάβουμε και την αξία της δικιάς μας της παράδοσης. Δηλαδή, εντάξει, έχουν την επιστήμη και έχουμε και τους Αγίους. Ποιος άλλος λαός έχει βγάλει τρεις μεγάλους Αγίους όπως βγάλαμε εμείς σήμερα, τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο. Μπορεί να μην έχουμε διαστημόπλια και τέτοια, αλλά έχουμε τους Αγίους. Έχουμε την αλήθεια, έχουμε τη σωστή πίστη. Αυτή που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα. Βλέπετε, η ανθρωπότητα σήμερα πάει κατά διαόλου, στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία. Η αμαρτία, έλεγε ο Άγιος, έχει γίνει μόδα. Έχει γίνει μόδα. Αυτά συμβαίνουν εξωφρενικά πράγματα. Πρέπει εμείς να κρατήσουμε μια μαγιά, ας πούμε. Πρέπει κάπως για να μπορέσει να ζυμωθεί και το σιτάρι αργότερα. Και για τους πολιτικούς μας έλεγε. Μου λέει, θα δεις τα πράγματα στην Ελλάδα, θα γίνουν τόσο δύσκολα, λέει, θα δουν δύσκολη καιρή, που ο κόσμος, λέει, θα φτάσει να συγχαθεί τους πολιτικούς. Ο κόσμος, λέει, θα φτάσει να συγχαθεί τους πολιτικούς. Αλλά, λέει, ο Θεός θα βοηθήσει να σωθεί η Ελλάδα, όχι γιατί εμείς οι σημερινοί νεοέλληνες αξίζουμε για κάτι, αλλά για το χατήρι των Αγίων μας. Γιατί η ελληνική κοινωνία, παρόλη τη διαφθορά που μας καταστρέφει, παρόλο που έχει στρέψει, θα λέγαμε, την πλάτη της απέναντι στις παραδοσιακές αξίες, που την πίστη μας τη βάζουν στην άκρη, την πολεμάνε με χίλιους τρόπους, με πλάγιους τρόπους, που ένα μεγάλο μέρος του λαού, ας πούμε, έχει απομακρυνθεί, αλλά μέσα στην ελληνική κοινωνία κρύβεται ένας πολύτιμος θησαυρός. Όπως μέσα στο στρίδι κρύβεται το μαργαριτάρι, έτσι μέσα στην ελληνική κοινωνία κρύβεται η ορθόδοξη πίστη. Αυτή η πίστη είναι που είναι πολύτιμη και επειδή ακριβώς υπάρχει ένα λίμα, ένα μέρος των ανθρώπων που διατηρεί αυτή την πίστη, για αυτή την πίστη θα μας σώσει ο Θεός. Όχι για τις αρετές μας ή τις καλοσύνες μας. Βλέπετε πως έχουμε γίνει. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, απομακρύνεται από την ηθική, απομακρύνεται από το σωστό, καταραίει, δεν μπορεί να σταθεί ούτε κοινωνία ούτε τίποτα. Διαλύεται όλα διαφθορά, βούρκος. Αυτός που μπορεί να μας αναζωογονήσει είναι ο Χριστός. Αυτός είναι. Και επειδή έχουμε αυτή την μεγάλο θησαυρό μέσα στη κοινωνία μας, γι' αυτό θα βοηθήσει ο Θεός την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τώρα πολλά έχω να πω εγώ, είμαι και πολυλογάζει, τελειώνω. Δεν ξέρω, μήπως θέλει να κάνετε κάποια ερώτηση ή να πούμε κάτι παραπάνω. Να πούμε. Θα περάσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και θα μπορέσετε να ρωτήσετε τον ομιλητή ό,τι θέλετε. Λίγο υπομονή να ολοκληρώσει. Θα ήθελα να σας πω και μερικές συμβουλές που μου έδινε ο Άγιος Παΐσιος για να τις μεταφέρετε στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στους φίλους σας. Σήμερα βλέπετε, ας πούμε, ότι ξέρετε, η Ελλάδα έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε την πρωτιά στις εκτρώσεις. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν κάνουμε παιδιά, οι γέροι γίνονται περισσότεροι και οι νέοι λιγότεροι. Οι οικογένειες, ξέρω εγώ, τα μικρά παιδιά από μικρά παιδιά αρχίζουν έτσι και μπλέκουνε με τις σχέσεις, και εγώ τότε νέος ήμουνα και πήγα και τον ρώτησα. Του λέω, καλά γέροντα, του λέω,
Και πού είναι το άσχημο, γιατί είναι κακό, ας πούμε, δύο νέοι άνθρωποι, ας πούμε, να έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Λέω, άμα αγαπιούνται και θέλουν ένας τον άλλον, γιατί είναι κακό. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει. Άμα πάρεις ένα γραμματόσημο και το κολλήσεις ένα φάκελο, κολλάει γερά. Άμα το ξεκολλήσεις, λέει, και το ξανακολλήσεις δεύτερη φορά, πάλι θα κολλήσει. Και την τρίτη φορά θα κολλήσει. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη, δεν κολλάει μετά. Έτσι είναι, λέει, και η ψυχή του ανθρώπου. Άμα πληγωθεί μια φορά, δεύτερη, τρίτη, μετά χάνει την ικανότητα να εμπιστευτεί. Χάνει την ικανότητα να αγαπήσει. Όταν η Εκκλησία, όταν ο Χριστός μας λέει μη, δεν μας το λέει για να μας ταλαιπωρήσει, μας το λέει για να μας προστατεύσει. Αν παντρευτούν, λέει, δύο αγνοί νέοι, γιατί, λέει, θέλουν τα στέφανα η Εκκλησία, τα αγνά. Αυτοί, λέει, κολλάνε μεταξύ τους γερά, λέει. Αν πάει κάποιος σε ένα γάμο και έχουν περάσει 10 σχέσεις, λέει, μετά εύκολα χωρίζουν. Βέβαια υπάρχει και η μετάνοια που διορθώνει τα πράγματα, αλλά καλό είναι να μην αρρωστήσει κανείς. Σήμερα βλέπετε υπάρχει τέτοια ασυδοσία στην κοινωνία, τα σμπρώχνουν τα παιδιά και σε ανομαλίες, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για την αγνότητα, η οποία είναι προϋπόθεση για έναν καλό γάμο. Στηρίζει πάρα πολύ έναν καλό γάμο. Μου λέγει ο γέροντας, στην εποχή μας, λέει, μοιάζει με τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Γιατί όπως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια υπήρχε πολλή ειδωλολατρία και πολλή μαγεία, έτσι και σήμερα στην εποχή μας έχει μεγάλη διάδοση, λέει, και η μαγεία και η ειδωλολατρία. Και, λέει, βλέπεις σήμερα, λέει, γίνονται, έρχονται νέοι άνθρωποι και σου λένε διάφορα γεγονότα που ζούνε, που δεν τα ζούσανε, λέει, ούτε μεγάλες ασκητές. Ήρθε εδώ πέρα ένα παιδί και μου περιέγραψε μια φορά πως είδε την Παναγία. Και εγώ κατάλαβα, λέει, ότι αυτό δεν ήταν της φαντασίας του, ήταν μια πραγματικότητα. Και λέω, πως έγινε, ρε παλικάρι, και την είδε η Παναγία. Να, λέει, είχα πει, είχα κάνει ένα τάμα να πάω να προσκυνήσω στην Παναγία της Τίνου, και στο καράβι πάνω του ρίχθηκε μια τουρίστρια. Και αυτός όλο το δρόμο την απέφευγε. Το βράδυ, λέει, πήγε προσκύνησε, πήγε να κοιμηθεί δίπλα σε μια βάρκα, λέει, γιατί δεν είχε λεφτά. Σηκώθηκε να κάνει την προσευχή του και εκεί που έκανε την προσευχή του είδε την Παναγία. Λέει, για έναν μικρό αγώνα που έκανε αυτό το παλικάρι, τι αξιώθηκε να λάβει. Τι πνευματικό δώρο αξιώθηκε να λάβει. Γιατί, λέει, η εποχή μας είναι δύσκολη. Έχει μεγάλη διάδοση η αμαρτία. Ένα άλλο θέμα που παίζει τώρα στην επικαιρότητα, με έστειλε ένας φίλος που είχε πρόβλημα, λέει, πάνε ρώτησέ τον για την ομοφιλοφιλία. Πάω κι εγώ, λοιπόν, τον ρωτάω, του λέω, γέροντα, λέω, αφού εδώ, λέω, οι επιστήμονες λένε ότι οι ομοφιλόφιλοι έχουν, λέει, γονίδια και είναι η φύση τους τέτοια, γιατί τους ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους, λέω, αφού δεν είναι από τη φύση τους τέτοια. Όχι, παιδί μου, λέει, δεν είναι έτσι, ποιος τα λέει αυτά, λέει, παπά, λέει. Λέω, τι είναι η ομοφιλοφιλία, πάθος είναι, μου λέει, όπως είναι όλα τα άλλα τα πάθη. Λέω, και γιατρεύεται, πώς δεν γιατρεύεται, λέει, άμα θέλει ο άνθρωπος, λέει, μπορεί να το ξεπεράσει. Και αν έχει και έναν καλό φίλο, λέει, πολύ βοηθάει. Και πώς γίνεται, γέροντα, κάποιος ομοφιλόφιλος, γεννιέται ή γίνεται. Γίνεται, μου λέει, γεννιέται. Λέω, και πώς γίνεται, αν είναι κανένα μικρό παιδί, λέει, και το στριμώξει κανένα αλήτης, ας πούμε, κανένα διεστραμμένο συγγενής, λέει. Μετά έρχεται και αυτό από την Ιδονή και παίρνει το στραβό το δρόμο. Αλλά θεραπεύεται. Και είδα και τέτοιους ανθρώπους εκεί πάνω που πήγαιναν και μετά τους είδα αλλαγμένους, ας πούμε. Και παντρεύτηκαν και κάνανε και οικογένεια. Και ένα άλλο θέμα θέλω να σας δείξω, που και αυτό παίζει. Τώρα ακούσαμε για τη γιόγκα, λένε, για τις ανατολικές θρησκείες. Πολύ προβάλλοντες, σε περιοδικά, σε γυμναστήρια και τα λοιπά, όλοι μιλάνε για τη γιόγκα.
Θα σας πω ένα περιστατικό που μου διηγήθηκε ο ίδιος ο Άγιος. Λέει, ήταν εδώ ένα παιδί, λέει, ο Γεωργάκης, που ερχόταν, λέει, να τον βοηθήσω, λέει. Αυτός, λέει, μεγάλωσε, λέει, σε βουδιστικό μοναστήρι. Και πώς βρέθηκε σε βουδιστικό μοναστήρι? Ο παππούς του, λέει, ήταν πλοίαρχος και ήθελε να κάνει εμπόριο και είχε μάθει ότι αυτοί εκεί οι μοναχοί, οι βουδιστές, λέει, έχουν κάποιες δυνάμεις, μαγείες, λέει, και ήθελε να τους παρακαλέσει να τον βοηθήσουν σε αυτό το εμπόριο. Και αυτοί του ζήτησαν να τους πάει ένα παιδί. Και αυτός ο αφιλότιμος, ας πούμε, τους πήγε τον εγγονό του. Και μεγάλωσε το παιδί από 7 χρονών μέχρι 18-19 σε βουδιστικό μοναστήρι. Και έκανε τόση προκοπή που θέλανε να τον κάνουν και ηγούμενο. Αυτός τότε ζήτησε ένα χρόνο άδεια να γυρίσει όλο τον κόσμο. Και γυρνούσε όλο τον κόσμο χωρίς λεφτά, χωρίς διαβατήριο. Και του λέω, και πώς γινότανε? Να, λέει, αν ήθελα να πάω σε ένα εστιατόριο, έμπαινα μέσα, έτρωγα και όταν ερχόταν τον καρσόνι, τον ζάλιζα λίγο εκεί και έφευγα. Πήγαινα, λέει, στο τελωνείο να περάσω, ήταν ο υπάλληλος εκεί πέρα, τον έκανε κάτι υπνοτιστικά, μαγικά, ξέρω εγώ τι, περνούσε. Περνούσε. Βρέθηκε αυτός στη Σουηδία. Και ξαφνικά βλέπει έναν παπά με τα μαύρα, ορθόδοξο. Του λέει, νόμισα, λέει, ότι και αυτός είναι σαν και εμάς, μάγος. Του λέω, εσύ τι είσαι? Λέει, ορθόδοξο παπάς. Λέει, και τι μπορείς να κάνεις? Τι μπορώ να κάνω? Οπότε, λέει, του έκανα μια επίδειξη. Νερό. Και ήρθε, λέει, ένα ποτήρι στο νερό και ήπια. Μου το έφερνε, λέει, το πνεύμα. Του λέω, εσύ μπορείς να κάνεις τέτοια? Παπάς ήταν καλός ετάχθης. Του λέω, όχι, δεν μπορώ να κάνω τέτοια, αλλά εσένα, λέει, μπορώ να σε κάνω να μην τα κάνεις αυτά. Λέει, πώς? Λέει, να φόρεσαι αυτό. Του βγάζει το σταυρό, το βάζει στον αυτόν. Φωνάζει αυτός ξανά τα δαιμόνια. Έβλεπε το δαίμονα, δεν τολμούσε να πλησιάσει. Τώρα, λέει, κατάβα, θύμωσε αυτός με το δαίμονα. Τώρα, λέει, κατάλαβα, λέει, πόσο μεγάλη αδυναμία, λέει, είναι η δύναμή σου. Και του λέει αυτός ο παπάς, πάνε στο Άγιο Όρος. Πήγε αυτός στο Άγιο Όρος και εκεί, και τι δεν γίνανε? Μου έλεγε ο δεσπότης ο Λεμεσού, τι ήταν τότε στο Κουτλουμούσι, σηκώθηκε ένα πρωί, λέει, 3 η ώρα τη νύχτα, να πάω να ανάψω τα καντήλια, να έρθουν οι πατέρες να αρχίσει ακολουθία. Τον βλέπω εκεί, λέει, στην αυλή του μοναστηριού, κλωτσιές, μπουνιές, γιατί είχε και μαύρη ζώνη στο καράτε. Τι έγινε, ρε, του λέω? Λέει, να ήρθε ο δάσκαλός μου και μου έλεγε, λέει, να πάω να γυρίσω πίσω, λέει, στο μοναστήρι. Και εγώ τον έλεγα, δεν πάω, και αρχίσαμε να παλεύουμε. Όταν εγώ του ρίχνα μια γροθιά, λέει, περνούσε μέσα από τον αέρα. Αλλά όταν αυτός με βαρούσε, λέει, τις έτρωγα και ήταν μελανιασμένος. Τον έλεγα, λέει, ο πατέρ Παΐσιος, βρε, μη κάνεις αυτά τα πράγματα, μη τα χρησιμοποιείς, γιατί όσες φορές χρησιμοποιείς αυτές τις τέχνες που σου μάθανε εκεί πέρα, δίνεις δικαιώματα στο διάβολο. Δεν γίνεται να τα χρησιμοποιείς αυτά. Αυτός όμως κάθε τόσο, λέει, άλλοτε άκουγε, άλλοτε δεν άκουγε, παρασυρότανε και από τον εγωισμό του. Λέει, μια φορά ήταν κόσμος μπροστά, ήθελε να κάνει λίγο φιγούρα, να τη σπάσω αυτή την πέτρα. Όχι, του λέω, μην τη σπάσει ο γέροντας. Όχι, λέει, να τη σπάσω. Και δίνει μία, τη σπάει την πέτρα. Εντυπωσιάστηκε όλος ο κόσμος. Δεν ήθελε ο γέροντας να τον αφήσει έτσι χωρίς απάντηση. Παίρνει την πέτρα, τη σταυρώνει, του λέει, σπάσει την και αυτή τώρα. Χτύπησε, 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 μάτουσε τα χέρια, δεν μπορούσε να τη σπάσει. Όταν βλέπουμε να συμβαίνει ένα υπερφυσικό γεγονός, ένα γεγονός το οποίο βγαίνει έξω από τους νόμους της φύσης, πρέπει να αναρωτηθούμε και να πούμε πώς γίνεται. Δηλαδή, άμα χτυπήσει το κόκαλο με την πέτρα, τι είναι φυσικό να σπάσει? Το κόκαλο. Όταν σπάει η πέτρα, τότε βρισκόμαστε σε ένα γεγονός που είναι έξω από τη φύση. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς πάει η πέτρα.
Αυτοί λένε ότι υπάρχει μια δύναμη, το τσι, ας πούμε, και με την ενέργεια σπάς. Και τι είδους ενέργεια είναι αυτή? Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δύο ειδών δυνάμεις υπάρχουν στον κόσμο, ο Θεός και ο Διάβολος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε με τον Χριστό. Αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα με ποιο να είναι? Μην τα κάνεις αυτά, τον έλεγε τον Γιώργο. Πήγαινε αυτό στη Σιμωνόπετρα, μαζεύανε φουντούκια. Είχαν απλώσει πάνω εκεί πέρα όλη την ταράτσα γεμάτη με φουντούκια. Ήθελε να κάνει και αυτό στο κομμάτι του. Λέει, θέλετε, λέει, να κάνω μία έτσι, λέει, και να καθαρίσω μόνο του τα φουντούκια? Πετάγεται ένα παιδί, θέλουμε. Είπε, τι είπε αυτός, φρουρ, άρχισαν μόνο του, τα δαιμόνια δηλαδή, άρχισαν να καθαρίζουν τα φουντούκια. Φοβήθηκαν, καλό, φύγανε, μαζευτήκανε, κάνανε. Μια φορά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ήρθε και με έπιασε από πίσω ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης 20 χρονών, βρατσωμένος, γυμνασμένος, ο Άγιος Γεροντάκος. Πήγε, τον έπιασε από πίσω και τον έσφιξε. Του λέει, για να δούμε, λέει, τώρα μπορεί να σε βοηθήσει ο Άγιος Αρσένιος? Και λέει ο γέροντας, λέει, το αισθάνθηκα αυτό, λέει, σαν μια βλασφημία και έκανα λίγο έτσι το χέρι μου και πετάχτηκε πέρα, λέει, 2 μέτρα. Μετά σηκώθηκε, λέει, θύμωσε και πήγε να με κλωτσίσει στο πρόσωπο. Σταμάτησε το πόδι του, λέει, μια πιθαμή μπροστά από το πρόσωπό μου. Με φύλαξε ο Θεός, λέει. Μετά, λέει, τον είδα, λέει, κατρακουλίστηκε εκεί μέσα σε κάτι βάτα, έπεσε κάτω, ξεσκίστηκε, πήγε στο ρουμάνι από κάτω. Τον λυπήθηκα, λέει. Γύρισε πίσω, καταματωμένος. Τι έγινε, βρε, του λέω. Να, λέει, με τιμώρησε ο Σατάν, λέει, που δεν μπόρεσα να σε νικήσω. Κατάλαβες, μου λέει, την πονηριά του διαβόλου. Εμ βάζει το παιδί να ορμήσει, ας πούμε, εμ, ας πούμε, το τιμωρεί ότι δεν μπόρεσε. Εμ ο Άγιος Αρσένιος εξεφτέλησε τη δύναμη του, των δαιμόνων, εμ το παιδί φταίει, ας πούμε. Μου λέγε, ας πούμε, ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι δυνάμεις που κάνουν αυτοί, και έχουν μεγάλη διάδοση τώρα, δεν λέει ότι δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν. Αλλά είναι μάγοι. Ποιος είναι μάγος? Ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τον διάβολο, έχει σχέση με τους δαίμονες. Ποιος είναι Άγιος? Ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τον Χριστό, με τον Θεό. Δύο δυνάμεις υπάρχουν. Έλεγε, μου λέει ο Άγιος Παΐσιος, η πιο μεγάλη, λέει, πλάνη του διαβόλου, η πιο μεγάλη παγίδα του διαβόλου είναι η θεωρία της μετεμψύχωσης. Λέει στον άνθρωπο ότι θα έρθει και θα ξανάρθει πολλές φορές σε αυτή τη ζωή, ενώ, λέει, αυτός ξέρει ότι μια φορά ζούμε. Κάτσε, λέει, να σε τσακώσω εγώ σε αυτή τη φορά και θα δούμε, λέει, αν υπάρχει δεύτερη φορά. Ήταν αντίθετος με αυτά τα πράγματα, δεν τα ήθελε. Και δεν είχε έτσι κάποια ιδεολογική αντίθεση, στην πράξη φαινόταν. Στη ζωή πώς ζουν. Όλες αυτές οι θρησκείες είναι ιδωλολατρικές θρησκείες. Από εκεί, από την Ανατολή που έρχονται, έχουν χιλιάδες είδωλα. Ένας θεός, ξέρω εγώ, έχει κεφάλι ελέφαντα και πόδια ποντικιού. Είναι ο θεός Ίντρα, τον λατρεύουν. Άλλος, ξέρω εγώ, είναι μαϊμού, έχουν θεοποιήσει μια μαϊμού. Άλλος είναι με φίδι, δηλαδή από εκεί βγήκανε όλες αυτές οι τέχνες, οι γιόγκες κτλ. Δεν είναι γυμναστική. Εδώ μας το παίζουν ότι είναι δίθεν γυμναστική για να μας τραβήξουν σιγά σιγά μέσα στη πλάνη. Αυτό είναι ο σκοπός. Αυτό είναι ο σκοπός. Άμα πάρετε και διαβάσετε το Ευαγγέλιο του Ινδουισμού, θα δείτε ότι η γιόγκα είναι μία αποκάλυψη ενός ιδωλολατρικού θεού του Κρίσνα προς τους ανθρώπους. Είναι μία μορφή λατρείας που προσφέρουν οι άνθρωποι στον δίθεν θεό Κρίσνα, ας πούμε. Αφού το λένε τα κείμενά τους. Εδώ βέβαια λένε άλλα. Γιατί αν σου πούνε εδώ πέρα, έλα να λατρέψεις τον Κρίσνα ή τον Σίβα ή την Κάλη, θα πεις, ποιοι είναι αυτοί, τώρα τι κάτσε καλά. Οπότε δεν τα λένε αυτά. Έλα να κάνεις λίγο γυμναστική, έλα λίγο για χαλάρωση, έλα για τα αυτό και σιγά σιγά σε βάζουν μέσα.
Και γι' αυτό μου είπε αυτή την περίπτωση με τον Γεωργάκη, για να καταλάβουμε ότι πίσω από όλα αυτά τι κρύβεται. Το λέει μέσα και η Παλιά Διαθήκη, το λέει ο προφήτης Δαβίδ, τα είδωλα των Θεών δαιμόνια.